Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Athens Gaming. Σάρτζε TV by athenscalling.gr. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο Commodore C64. Στην ουσία θα κάνουμε αφιέρωμα στο Commodore C64 Mini. Ναι, αυτό. Και θα δούμε και ένα ρετρό mouse, αυτό εδώ. Αλλά ας τα δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εντάξει, εγώ γενικά σαν παιδί, είμαι παιδί που στην ουσία μεγάλωσα τέλη 80, αρχές 90, οπότε η εμπειρία που έχω από συστήματα, υπολογιστές και τέτοια είναι από αρχές 90 και μετά, τέλη 80, αρχές 90 και μετά. Το συγκεκριμένο, το Commodore 64, το θυμάμαι, αλλά πώς το θυμάμαι. Το θυμάμαι να το έχουν κάποιοι φίλοι γνωστοί στο σχολείο από εδώ από εκεί, το οποίο τους το είχαν δώσει ξαδέρφια μεγαλύτερης ηλικίας που δεν το θέλανε τότε και το θεωρούσαν κάτι παλιό και τους το δίνανε. Αλλά η ιστορία του πώς έχει, με λίγη έρευνα που πάτησα στο ίντερνετ και είναι 2-3 πράγματα για να πω για το συγκεκριμένο βίντεο, έχουμε να κάνουμε το εξής. Έχουμε το Commodore C64, είναι ένας από τους πρώτους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ολοκληρωμένους που κυκλοφορήσανε. Βγήκε το 1982. Αντίπαλοι του C64 ήταν ο Apple II της Apple και το Atari 800, αλλά το συγκεκριμένο ήταν το πιο ολοκληρωμένο σύστημα που μπορούσες να βρεις στην αρχή του, στις αρχές του 80, και η φάση όλη ήταν ότι μπορούσε να τρέξει και παιχνίδι. Δηλαδή αν ήθελες να πάρεις ένα κομπιούτερ αρχές 80 για να παίζεις και παιχνίδια, να κάνεις και λίγο προγραμματισμό, το Commodore C64 ήταν το ιδανικό. Εγώ βέβαια από Commodore, αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα και το είχαμε και το είχαμε πιάσει, το είχαμε αγγίξει, το είχαμε βιώσει, ήταν η Amiga 500. Όπως και να έχει, πριν 4-5 χρόνια, 6-7-8, περνάνε και τα χρόνια γρήγορα και δεν θυμάμαι, η Nintendo κυκλοφόρησε το NES Mini. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε το Super NES Mini και τότε βγαίνει η εταιρεία και λέει θα κυκλοφορήσω και εγώ το C64 Mini. Οπότε έχουμε μία mini εκδοχή αντίστοιχη του PlayStation Classic Mini, του Super NES Mini, NES Mini, Mega Drive Mini. Οπότε στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε το C64 Mini. Νομίζω είχε βγει το 2018-19 το συγκεκριμένο. Η τιμή του ήταν κοντά στα 100 ευρώ, αλλά πλέον η τιμή του παιδιά έχει πέσει κατακόρυφα, εγώ το βρήκα στα 40 ευρώ. Γκουγκλάρετε, ψάχνετε το, είναι στην τιμή μόλις των 40 ευρώ. Έτσι, για κάποιον που θέλει να κάνει μια ρετρό συλλογούλα, αξίζει. Και παράλληλα θα δούμε και αυτό το mouse της 8BitDo, που είναι έτσι ένα ρετρό ποντίκι, το οποίο είχαμε γυρίσει παλιότερα βίντεο πριν περίπου ένα χρόνο που είχα πάει να το πάρω και σήμερα το κάνουμε unboxing, ναι, wow. Η φάση με όλες αυτές τις κονσόλες εδώ, αυτό εντάξει στην ουσία δεν είναι κονσόλα, κονσόλα είναι υπολογιστής παύλα κονσόλα, είναι ότι εμείς που μεγαλώσαμε με Sega, Sonic κλπ, μέχρι να αποκτήσουμε ξέρω εγώ Mega Drive, Game Boy, Nintendo, Super Mario κλπ, υπήρχε πάντα ένας φίλος στο σχολείο που έλεγε έχω Amstrad, έχω C64 και ήταν αυτά εδώ τα οποία αρχές 90 ήταν λίγο γερασμένα μηχανήματα, αλλά σε πολλά σπίτια συνομήλικών μου έβρισκες τέτοια που ήταν δώρα από μεγαλύτερα αδέρφια, ξαδέρφια κλπ. Αλλά η ονομασία του C64 το πήρα από τη μνήμη, γιατί είχε 64 kilobyte νομίζω μνήμη και από εκεί εμπνεύστηκαν και πήραν τη μνήμη. Και κάτι άλλο αξιοσημείωτο σε σχέση με όλα τα άλλα συστήματα που κυκλοφορούσαν αρχές του 80 είναι ότι οι συγκεκριμένοι υπολογιστές πολλούτησαν σε μαγαζιά γενικά, δεν ήταν μόνο αποκλειστικά σε μαγαζιά με ηλεκτρικά είδη, μπορούσε να το βρεις παντού, ήταν δηλαδή ένα πολύ εύκολο εμπορικό προϊόν, το οποίο μπορούσε κάλλιστα όποιος θέλει να πάρει έναν υπολογιστή εκείνη την εποχή, να μπει σε ένα μαγαζί και να τον πάρει πολύ εύκολα. Και έχει κάνει κοντά στις 10 με 15 εκατομμύρια πωλήσεις, 17 εκατομμύρια πωλήσεις, έχει κάπου εκεί, είναι δηλαδή best seller σαν υπολογιστής σε πωλήσεις. Αυτά τα λίγα ξέρω για το C64, σίγουρα υπάρχουν πολλοί εκεί πέρα και μεγαλύτερη ηλικιακά που το είχαν βιώσει και το είχαν νιώσει και το είχαν. Το είχαν, ρε παιδί μου, το είχαν πάρει day one, ξέρω εγώ, πίσω από το 1980, ξέρω εγώ, 82-85, ξέρω εγώ, θα το είχε πάρει, θα υπάρχουν σίγουρα φίλοι που θα το είχαν πάρει εκείνη την εποχή day one. Αλλά το μαγικό με εκείνη την εποχή σε σχέση με τώρα ήταν ότι όταν υπήρχε ένα τέτοιο σύστημα σε ένα σπίτι,
είχες μια έτσι, μια μαγεία υπήρχε. Δηλαδή θυμάμαι να πηγαίνω σε σπίτια φίλων οικογενειακών και να έχουν Commodore ή Amstrad και να βάζουμε να παίξουμε λίγο Double Dragon, να μας βγάζει τη δισκέτα, να μας λέει πρώτη πίστα μόνο θα παίξεις, μετά δεν παίζεις. Και γενικά όλα αυτά εδώ φαινόντουσαν τα κουτιά πολύ μαγικά. Δηλαδή αυτό που σου δείχναν στην οθόνη φαινόταν πολύ μαγικό εκείνη την εποχή. Που ήταν όλα αναλογικά. Σε σχέση με το σήμερα που είναι όλα ψηφιακά. Αυτό. Δηλαδή σε έβαζε σε ένα ψηφιακό κόσμο τότε που είναι λίγο δύσκολο οι νεότεροι να το καταλάβουν. Ναι, γιατί ήταν όλα παιδιά αναλογικά, ξαναλέω. Αυτό. Όπως και να έχει. Πάμε να κάνουμε unboxing το Commodore C64 Mini. Αυτό εδώ είναι το Commodore C64 Mini. Αυτό εδώ πέρα είναι το κουτί του. Περιλαμβάνει 64 παιχνίδια. Έρχεται μαζί με το joystick και με την κονσόλα computer, τέλος πάντων, αλλά το πληκτρολόγιο του δυστυχώς δεν είναι ενεργό. Κάτι που μας χάλασε πάρα πολύ. Στο πίσω μέρος του κουτιού του βλέπουμε μερικά από τα παιχνίδια εκείνης της εποχής που περιλαμβάνονται μέσα στο σύστημα. Εδώ μας έχει μισό για να μην φαίνει. Στα πλαϊνά είναι έτσι. Και αυτό εδώ. Γενικά, από όσα μήνυ έχω δείξει, παρότι με έχει ξενερώσει πάρα πολύ ότι το πληκτρολόγιο του δεν είναι ενεργό, έχει την πιο όμορφη συσκευασία γενικά, είναι το πιο προσεγμένο από όλα. Και αν κάποιος θέλει να μαζεύει ρετρό, παιδιά, 40 ευρωπουλάκια έχει πέσει, χτυπήστε το. Έτσι μπαίνω στο τρυπάκι, μόλις τελειώσω το βίντεο, να δω αν υπάρχει unboxing του πρώτου Commodore C64, γιατί παιδιά το κουτί είναι πανέμορφο, πραγματικά, πολύ ποιοτική κατασκευή. Wow! Λοιπόν... το C64 Mini. Το joystick. Ένα manual. Πάντως η αίσθηση θυμίζει όντως πολύ εκείνη την εποχή. Δηλαδή το manual είναι βγαλμένο λες και είναι από εκείνη την εποχή. Παράλληλα θα βρούμε ένα καλώδιο φόρτισης και ένα καλώδιο HDMI. Η κονσόλα είναι αυτή εδώ. Εντάξει, αντικειμενικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Να ζουμάρουμε λίγο. Τη δεις δίπλα στο κινητό. Μπορείς να καταλάβεις πόσο μικρό είναι. Λίγο μούφα ότι τα πλήκτρα δεν πατιούνται. Βέβαια μπορείς να το συνδέσεις με USB από εδώ, να βάλεις USB πληκτρολόγιο και να κάνεις κανονικά προγραμματισμό. Εδώ το power button. Από κάτω είναι έτσι. Και το κλασικό retro joystick του C64. Με την κατεύθυνση, τα κουμπιά εδώ και τα δύο πλήκτρα που συνήθως έπαιζες έτσι με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, τα joystick λίγο γίνησε που ήταν λίγο πιο άβολα, έπαιζες κάπως έτσι. Γενικά όμορφο το joystick του. Βέβαια έχει πάρει πολύ κακές κριτικές γιατί σε πολλούς μένει στο χέρι ο κέρσορας. Οπότε πρέπει να το πάρει λίγο προσεκτικά, με προσοχή. Και η κονσόλα, παιδιά, είναι αυτή εδώ. Πραγματικά είναι και στιβαρή. Είναι ωραία, είναι στιβαρή.
το χρώμα το γκρι κίτρινο είναι πανέμορφο γιατί θυμίζει εκείνη την εποχή, εκείνη την αίσθηση. Είναι πάρα πολύ όμορφο, εδώ υπάρχει και το power button για όταν το πατάς να ανέβει, να ανάβει εδώ πέρα το λεντάκι. Πάρα πολύ όμορφο, έτσι. Και μπορείς να συνδέσεις όπως προείπα και με ένα USB πληκτρολόγιο για να κάνεις κανονικά το δικό σου προγραμματισμό. Όποιος θέλει να ασχοληθεί δηλαδή με C64 εν 2023 μπορεί. Αυτό. Πάμε τώρα να δούμε και το mouse της 8-bit Duo. Αυτό το ποντικάκι παιδιά το βρήκαμε στα 10 ευρώ. Το τσιμπήσαμε, είναι συμβατό με Windows και Mac. Αλλά εγώ έχω μια ιδέα, δεν ξέρω αν έχει συνδεσιμότητα, αλλά θα μου άρεσε αυτό το mouse, το retro mouse, να το σύνδεα εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Αλλά δεν ξέρω αν έχει adapter, γιατί αν έχει wireless, μάλλον δεν γίνεται. Όπως και να έχει, για τη φάση όλοι πάμε να κάνουμε unboxing και αυτό το retro mouse. Αυτό εδώ είναι το retro mouse της 8-bit Duo. Το μοντέλο είναι το NI30. Ανοίγει εδώ. Πολύ ποιοτική κατασκευή. Πίσω έχουμε αυτά εδώ. Ok, whatever. Και στο εσωτερικό, πάρα πολύ όμορφο. Ένα υποτυπώδες manual, το κουντί και το mouse. Αυτό θυμίζει τα mouse της δεκαετίας του 80, από τα πρώτα mouse που είχαν βγει. Εδώ έχει για να κύλησε προς τα κάτω. Λοιπόν και τελικά, εδώ δύο μπαταριούλες, να και βγάζεις το ανταπτοράκι, βάζεις την μπαταριούλα εδώ, το ανοίγεις και έχω σκοπό να βάλω στο USB το ποντίκι και να έχω έτσι μια πιο ρετρό σύνθεση, δηλαδή να είναι κάπως έτσι, εδώ και με το joystick και να θυμίζει κατά πολύ τη δεκαετία του 80. Πάμε να συνδέσουμε το C64 στην τηλεόραση και να δούμε τα γραφικά που μας δίνει εν έτη 2023. C64 lets you play hundreds more games than any video machine, plus draw, program, even do music. I'm more alive than ever before, and my friends are knocking down my door. Cause now we're into so much more. We're into a Commodore 64. Λοιπόν, έχουμε συνδέσει το C64 στην τηλεόραση και γενικά έχει μια πάρα πολύ όμορφη ρετρό αίσθηση, μέχρι και η μουσική του θυμίζει πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Έχει να επιλέξουμε σε αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, γαλλικά και γερμανικά. Πάμε στα αγγλικά. Και αυτό είναι το κεντρικό του μενού. Έχει και τη C64, την basic για προγραμματισμό όπως προείπα. Γενικά μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα τον πρώτο υπολογιστή που είχε ο αδερφός μου, τέλη 80, τα παιχνίδια που έχει μέσα. Ωραία φασούλα, έτσι ρετρό. Πάμε να δούμε ένα fighting τίτλο. Φοβερά γραφικά, εντάξει, άλλης εποχής. Το mouse μάλλον δεν έχει κάποια συμβατότητα για την ώρα, από ό,τι έχω δει, δεν... παρότι το έχω συνδέσει δεν μου παίζει κάτι. Και μουσικούλα ρετρό. Πού σε ρε Σέγκα με τα χειριστήριά σου. Τα χειριστήρια παιδιά είναι το μελανό σημείο της κονσόλας, δεν βολεύει καθόλου.
Αλλά εντάξει, είναι πολύ γλυκό. Το 2018 έχει κυκλοφορήσει, το εδώ από κάτω τώρα. Και κάπως έτσι ήταν τα βιντεοπαιχνίδια αρχές του 80. Μέχρι την έλευση του NES. Το NES έκανε την επανάσταση στο gaming με το Super Mario και εν συνεχεία το Sega Mega Drive πήγε το gaming, το πήγε πολύ ψηλά. Εντάξει, πολύ δυνατή σε Commodore ήταν η Amiga 500, φοβερό μηχάνημα για εκείνη την εποχή. Αλλά το Mega Drive ήταν αυτό που εκτόξευσε γενικότερα το gaming και το gaming που έχουμε μέχρι και σήμερα. PlayStation, εντάξει, σταθμός. Summer Games, πολύ χαρακτηριστικό παιχνίδι εκείνης της εποχής. Τώρα να τη παιδιά η φάβα. Τι να τώρα τη φάβα, εδώ σου λέει Enter Game. Το πληκτρολόγιο δεν είναι συμβατό, οπότε πρέπει να συνδέσεις ένα USB πληκτρολόγιο. Να γράψεις το όνομά σου και να διαλέξεις τη χώρα. Χωρίς... Α, Virtual Keyboard, οπότε πατάς μάλλον Pass Virtual Keyboard. Έστω ότι είσαι αλφα. Ξαναπατάς εδώ. Δεν ξέρω καν τι έχω πατήσει και ξεκινήσει. Ωραία. Is this correct? Yes. Και ξεκινάει η Ολυμπιάδα. Ωραία γραφικά έχει αυτό. Αυτό πλάκα στην πλάκα έχει ωραία γραφικά. Κάνα Prince of Persia έπρεπε να είχε. Κουβά. Όπως και να έχει, γιατί παιδιά δεν μπορώ να παίξω άλλο, θα μου βγουν τα μάτια. Πάμε πίσω στον καναπέ να κάνουμε ανακεφαλαίωση και να κλείσουμε και το σημερινό επεισόδιο. Ανακεφαλαιώνοντας, το C64 είναι ένα γερασμένο μηχάνημα πλέον. Όμως, όσοι γουστάρετε τη φάση ρετρό, συλλέγω μιας άλλης εποχής, θέλετε να πάνε να πάρετε κάτι ρετρό, αλλά να μην πάτε να τα σκάσετε χοντρά, να έχετε έτσι μια ωραία αίσθηση, μια ωραία ανάμνηση, να κάνετε ένα ωραίο δωράκι σε φίλους έτσι που γουστάρουν αυτή τη φάση, δηλαδή Stranger Things, δεκαετία του 80, όλα αυτά, όποιος γουστάρει παιδιά για 40 ευρώ είναι τούμπανο. Για παραπάνω δεν θα τα έδινα. Αλλά μιλάμε για ένα μηχάνημα, ένα gadget το οποίο δεν έχει να προσφέρει κάτι στην εποχή που ζούμε. Στοχεύει καθαρά στην ανάμνηση. Και τα παιχνίδια του είναι αρκετά για να σου πει αυτό. Όπως και να έχει, αν σου άρεσε το βίντεο μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, ένα subscribe. Και άμα θες κάνε και ένα share σε ρετρό ομάδες. Θέλουμε πολύ κόσμο ρετρό, φάσεις always, Stranger Things 80's να μαζευτούμε και να ανταλλάξουμε γνώμες. Από το Sartre TV, πολλά φιλιά!